Καθολική ήταν η συμμετοχή των 300 περίπου ιδιοκτητών ταξί του Βόλου στη σημερινή πρώτη μέρα τη 48η Απεργία, την οποία πραγματοποιούν αυτό το διήμερο οι αυτοκινητιστές σε ένδειξη διαμαρτυρία για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Η συμμετοχή, όπω έχετε διαπιστώσει για το Βόλο, είναι καθολική. Όλοι οι συνάδελφοι απεργούν. Υπάρχουν, να ξέρουν οι πολίτε, αυτοκίνητα εκτάκτου ανάγκη, τα οποία εξυπηρετούν γιατρού και νοσοκομεία. Οι αντιδράσει στον κλάδο των ιδιοκτητών ταξί είναι οξύτατε. Όπω λένε οι εκπρόσωποι του, τα φορολογικά βάρη για τον κλάδο πολλαπλασιάζονται από την επόμενη χρονιά. Για έναν ιδιοκτήτη ταξί με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ περίπου, ο φόρο μπορεί να ξεπεράσει και τι 6.000 ευρώ. Η επιβάρυνση στου ετήσιου φόρου θα είναι πάνω από 200%. Καταλαβαίνετε ότι αν πληρώνει περίπου στα χίλια και σου έρχεται ένα μπουγιορτή του χρόνου 3 και 4 και 5.000 για πολλού συναδέλφου, δεν μπορούν να βγουν αυτά τα χρήματα. Ε, με το καινούργιο φορολογικό νομοσχέδιο, όπω το έχουμε δει όλοι, επιχειρείται ένα τσουβάλιασμα ε, δικαίων και αδίκων. Ε, αυτό που πρέπει να πω και έχω πει και σε συναντήσει με του τοπικού βουλευτέ είναι το εξή, ότι ε, α ομολογήσουν ότι δεν μπορούν να πατάξουν τη φοροδιαφυγή. Στον εμβόλιο οι ιδιοκτήτε ταξί εργάζονται έω και 12 ώρε την ημέρα για να βγάλουν καθαρό μεροκάματο περίπου 25 με 30 ευρώ. Ταυτόχρονα είδαν το μήνα Σεπτέμβριο, όπου η τουριστική κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, να χάνεται λόγω των πλημμυρών. Δεν μπορεί εδώ η Μαγνησία και η Θεσσαλία να πληρώσει αυτού του φόρου που μα ζητάνε. Τουλάχιστον α μα δώσουν δύο χρόνια αναστολή του φορολογικού νομοσχεδίου. Το έχουμε θέσει. Έχετε δει τι καταστροφέ έχουν γίνει εδώ πέρα. Πώ αυτοί οι άνθρωποι μετά από 10 χρόνια κρίση, 2 χρόνια COVID και τι καταστροφέ που υπήρχαν στη Θεσσαλία, ζητάνε να πληρώσουμε και αυτά τα χρήματα. Οι ιδιοκτήτε ταξί έχουν αποφασίσει να προσβάλλουν το νέο φορολογικό νομοσχέδιο στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι άλλα του έλεγε προεκλογικά και άλλα νομοθετεί τώρα.